Απόψε θα κάνουμε μία διάλεξη, μία παρουσίαση. Θα παρουσιάσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Μεσοποταμίας, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, Ιράν. Θα εξετάσουμε την πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ρωσίας σε αυτήν την περιοχή. Θα κάνουμε μία αναφορά και στα Βαλκάνια και στη συνέχεια όλες αυτές τις εξελίξεις θα τις προβάλλουμε πάνω στα ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε και ένα διάλογο με τους πολίτες πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τα ελληνικά πράγματα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Υπάρχει μια εξέλιξη που ξεχωρίζει από όλες αυτές τις χώρες που αναφέρατε? Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική εξέλιξη είναι η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Γερμανία και η διαφαινόμενη στροφή της προς τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτή η κατάσταση, η συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία και με το Ιράν δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα και η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ θα έλεγα ότι αναδεικνύει την γεωπολιτική αξία, τη στρατηγική αξία του ελληνικού χώρου. Υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη, είναι που σχετίζεται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπογραφή σήμερα της Συμφωνίας για τη Μόνιμη Στρατηγική Συνεργασία των Χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και για την Κύπρο? Για την Ελλάδα σημαίνει ότι ενισχύεται η άμυνα και η ασφάλειά της με αυτήν την υπογραφή σας συμφωνία, ιδιαίτερα όμως για την Κύπρο. Η Κύπρος γίνεται το προωθημένο στρατιωτικό φυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείζονος σημασίας εξέλιξη που εκτιμώ, πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί αναλόγως και από την Κυπριακή και από την Ελλαδική κυβέρνηση.